Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you, we give thanks to you for thy great glory. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who take away the sin of the world, have mercy on us, you who take away the sins of the world. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς. For you alone are holy, you alone are Lord Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Vouchsafe, O Lord, you keep us this day without sin. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Let your mercy, O Lord, be upon us, even as we have hoped in you. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Lord, you have been our refuge from generation to generation. I said, O Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Κύριε, προσε κατεφύγων διδαξών με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. For in you is the fountain of life, in your light we shall see light. Παράτηνον το ελαιός σου της γήνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Holy Immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός. Πάσαν κατέλειπες και εν ύφλισας λαμπρός ως καλλιπάρθενος
τον γάλα ώρα των εχθρών κατ' επάστηρας, στέρος οφέντας η αθληφόρε, και νυν πηγάζει στο κόσμο των ιαμάτων τα χαρίσματα. Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever into the ages of ages. Amen. En irini tu Kyriou Deithomen. Kyrie eleison. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. For our Archbishop Alexios, for the honorable presbyters, for the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. For this city and for every city and land and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. For those who travel by land, sea and air, for the sick, the suffering, the captives and for their salvation, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by your grace. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. For to you belong all glory, honor and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his rewards. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν το ουρανό, ετοιμάσε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων ημάς. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. For yours is the dominion and yours is the kingdom and the power and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Blessed is he whose help is the God of Jacob, his hope is in the Lord his God. Save us, O Son of God, who are wondrous in your saints. We sing to you, Alleluia. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης, γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Only begotten Son and Word of God, you who are immortal, and did condescend for our salvation, to become incarnate of the Holy Theotokos and ever Virgin Mary, without change becoming man, who was crucified, O Christ our God, by death, trampling down upon death. You who are one of the Holy Trinity, glorified with the Father and with the Holy Spirit, save us. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, together with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. To you, O Lord. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπεύομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, μνηστεύθησα το λόγο Μαρίνα εν δόξε των επιγείων την σχέσιν πάσαν κατελείπες και ενήθλησας λάμπρος ως καλυπάρθενος των γαραόρατων εχθρών κατεπάτης αστερός οφθέντας η αθληφόρε και νυν πηγάζεις το κόσμο των ιαμάτων τα χαρίσματα. Σοφία ορθή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος.
ονόμασι. Αλληλούια. O Marina, when you were to the Logos betrothed, then you left all your earthly relationships behind, and you famously contested as a virgin most fine, for you strenuously trampled on the enemy when he appeared to you, O prize winner, and to the world now you pour out cures and healings by the grace of God. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Blessed are you, O Christ our God. You made the fishermen all wise by sending down upon them the Holy Spirit, and through them you drew the world into your net. Glory to you, who love mankind. Προστασία των Χριστιανών ακατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδεις αμαρτωλώνται εις αιών φωνάς, αλλά προφθάσον ως αγάθη εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν οι προστατεύουσα οι Θεοτόκε των τιμώντων σε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Sony.
Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε εν οργιζέστος αν λαΐ. Σοφία. Προς Γαλάτες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστη, υπονόμονε φρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστη να αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν, ελθούσις δε της πίστεως, ουκ έτι υποπαιδαγωγώνες με. Πάντες γάρι Θεού έστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ εν Ιάρσεν και Θήλη, πάντες γάριμις έστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα έστε, και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντονον. Αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός, ούτω και εμείς ότε ημεν ύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημεν δε δουλωμένοι. Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ίνα τους υπονόμων εξ αγοράσι.
εἰνα την υιοθεσίαν απολάβομεν. Ειρήνη σύν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσουμε το Άγιο Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προϊσχομέν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οικολούθη το Ιησού όχλος πολλής και συνέλθει βον αυτόν και γινήστη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα ή υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα πάρε αυτής πάντα και μη δε ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούσασα περί το Ιησού ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρ εν αυτή ότι εάν άψομε καν το ηματίον αυτού σωθήσομε. Και ευθέως εξυνάρθην η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ίατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούς εν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφείς εν το όχλο έλεγε, της μου ύψατο των ημαδίων και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντας σε και λέγεις τι μου ύψατο και περιεβλέπετο ειδήν την τούτο πείσασαν, η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δια ο γέγονεν επ' αυτή ήλθεν, προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θύγατε ρη πίστη σου σε σοκέσαι, είπαγε η ειρήνη. Και εις τη υγιής από εις μάστιγος σου. At that time a great crowd followed him and thronged about him, and there was a woman who had a flow of blood for 12 years and who had suffered much under many physicians and had spent all she had and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if I touch even his garment, I shall be made well. And immediately the hemorrhage ceased and she left, felt in her body that she was healed of her disease. Jesus, perceiving in himself that power had gone forth from him, immediately turned about in the crowd and said, who touched my garments? And his disciples said to him, you see the crowd pressing around you, and yet you say, who touched me? And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had been done to her, came in fear and trembling, and fell down before him, and told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Doxa. Thank you.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. The gospel that we have just read right now is a common gospel that is shared for many of the great women of our Holy Church. Today, we celebrate Saint Marina, and for those whose name day it is, Chronia Pola. But it's the gospel that's ascribed to many of the great women of our church, and it's very beautiful, and it's important to note. Christ in this gospel, he's going to a destination. If I'm not mistaken, he's going to see Jairus' daughter who has just died. And on his way to Jairus' daughter, this gospel happens, this little story. So they catch Jesus, they tell Jesus, you need to go because Jairus' daughter has just died. Jesus begins his journey to the house of Jairus, and on his way there, we have this woman who has had an issue of blood for 12 years. And she has heard about the reports of Jesus. She has heard many things about Jesus. And then she said, if I just touch the fringe, the hem of his garment, I will be well. So this crowd, this large crowd, is going to this destination, Jairus' house, where his daughter is supposed to be dead. And in comes this woman, whom we know nothing about. For 12 years, she has suffered with this affliction. And she goes through the crowd, makes her way through, sees the passing of Jesus, and touches the hem of his garment and is made well. This is the gospel that we read. It's important for us because many times we're like this woman, afflicted for years and burdened. And Christ is not on our way to heal us. He's passing through. Perhaps he's providing the grace and the healing for somebody else. But if we just stay back, we will never receive the grace of Christ. Instead, we make the effort and have the desire to be able to see God. And so we push through the crowds that we may be able to worship before God. And God willing, be able to be healed of our own afflictions, whether that be of body and of soul. Christ, his destination was in the healing, or his purpose or his intention as walking by was not to heal the woman, but because of her faith, because of her desire, because of the effort that she made, she was healed. And I'll share this small analogy that can be made. A similar thing can be said for those of us who make pilgrimages. I'm sure many of you have this word, and it's difficult a little bit during this time period. God willing, as things begin to clear up, it might become easier. But many times when we visit countries, if we go to Greece, for example, it might be wise to make a small pilgrimage, to visit a local site where a saint may have been martyred, or a monastery that houses specific relics of saints, or a specific church, maybe the church you were baptized in, if you were baptized in Greece. These are out of the way of our journey. But we go out of the way, like the woman with the flow of blood in today's gospel, we go out of our way in order to meet up with Christ, who is journeying to heal somebody else. And we hope and pray that in our journey, in our effort, in our out of the way to visit Christ, we may be healed as well. Let's hope that we have, as Saint Paisio says, let's hope that we have the desire and the effort that is needed to come to God. Do not worry about the result and the power, which is the healing and the grace of God. This, Saint Paisio says, leave it up to God. Amen. Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε ελέησον.
Lord Almighty God of our fathers, we pray to you, hear us and have mercy. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for our Archbishop Alexios. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, all pious and orthodox Christians residing and visiting the city, the parishioners, the members, the parish council and the stewards and benefactors of this holy church. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων το και αηδήμων θητήκτορων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάτευσε βός και κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for those who bear fruit into good works in this holy and all venerable church, those who labor, those who sing, for the people here present who await your great and rich mercy. Lord our God, accept this fervent supplication from your servants and have mercy in accordance with the abundance of your mercy and send down your compassion upon us and upon all your people who await your great rich mercy. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι πίστη έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by your grace. Κύριε ελέησον. Sophia, we give thanks to you, O Lord God of hosts, who has made us worthy to stand even now before your holy altar of sacrifice and to fall down before you, seeking your compassion of our sins and those committed in ignorance by the people. Accept, O God, our supplication. Make us worthy to offer your prayers, supplications, bold bloodless sacrifice for all your people. By the power of your Holy Spirit, make us whom you have appointed to this, your ministry, free of blame or stumbling, and with the witness of a clear conscience, able to call upon you at every time and in every place, so that hearing us, you may be merciful to us and in the abundance of your goodness. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη συνδόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιτά.
Yeah.
Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, Ισιώνον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. That the whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνταν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε.
Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, together with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Lord God Almighty, you alone are holy, accept the sacrifice of praise for those who call upon you with their whole heart, even so accept from us sinners our supplication, and bring us to the holy altar of sacrifice, and give us to offer you gifts, and spiritual sacrifice for our sins and the offense of all your people, deem us worthy to find grace in your sight, that our sacrifice may well please into your living good spirit, and Christ bestow upon us, and upon these gifts you presented in honor all your people. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιουμεθού, ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, ειν εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωρίστο. The doors in wisdom, let us be attentive. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών δε πάνων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον έκτου Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένοτο, των διημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και επάιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αιμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, εστόμεν μεταφόβου. Πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν εσέον. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Anos homen tas cardias. Echomen plos ton Kyrio. Ευχαριστήσομεν. To praise you, to give thanks to you, to worship you in every place of your dominion, for your God or ineffable, conceived, one visible, incomprehensible, existing forever, forever the same. You and your only begotten Son, your Holy Spirit, brought us out of nothing into being, and when we had fallen away, you raised up again and left nothing undone until you had led us up to heaven and granted us your kingdom, which is to come. For all these things we thank you, and your only begotten Son, and your Holy Spirit, for all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed on us. And we thank you also for this liturgy, which you have deigned to receive from our hands, even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim seraphim, six wing, many eyes soaring aloft upon their wings. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ώρας.
Τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Amen. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Amen. 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 Κατά πάντα και δια πάντα. Εξαιρέτω της Παναγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. First
remember, Lord, our Archbishop Alexios. Grant him to your holy churches in peace, safety, honor, and health unto length of days, rightly teaching the word of your truth. And remember those whom each of us have in mind, and all your people. And all the people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Και στη ταλέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ή μετά πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθένων και αγιασθένων τιμιών του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτό, προσδεξάμενος αυτά εις των Αγίων και υπερουράνιων και νόρεων αυτού, θυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αδίκα τα πέμψη με τη διαχάρη και τη γλωρία του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς υποπάσης λείψεως οδηγής κοινού και ανάγκης του Κύριου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη την ημέραν πάσαν τέλειαν Αγίαν ειρήνην κιν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα να πέσχει να ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό. Παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Let us bow our heads to the Lord. Soul, whatever lies ahead, according to the need of each, sail those who sail, travel those who travel, for the sake of the season of our souls and bodies. Άρητη και η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Hearken, O Lord Jesus Christ, our Lord. Προεσχόμεν τα Αγία της Αγίας.
Release the holy gifts for the holy people of God. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. I believe and confess, Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge or in ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries, for the remission of sins and for eternal life. Amen. Behold, I approach for divine communion. O Maker, burn me not as I partake, for you are fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine arrows you have changed me. But burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with delight in you, so that leaping for joy I may magnify, O good one, your two comings. How shall I, who am unworthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare to enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment. And being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me, as you are the one who loves mankind. Master who loves mankind, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be to my judgment, because I am unworthy, but rather for the purification and sanctification of both soul and body, and the pledge of the life and kingdom to come. It is good for me to cleave unto God and to place in him the hope of my salvation. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom.
Θεός και αγάπης προσέλθετε, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, ευλόμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε. Ιητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Let our mouths be filled with your praise, O Lord, that we may sing of your glory, because you have made us worthy to partake of your holy mysteries. Keep us in your sanctification, that all day long we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Arise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life-creating, and awesome mysteries of Christ, let us worthily give thanks to the Lord. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε, ελέησον. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. To you, Lord. Make straight her path, fortify us in the fears, God of life, make our steps secure. Through the prayers and supplications, the glory to the folks and the Virgin Mary, and of all your saints. Ότι εσύ ο Υιός μας ημών και εσύ την δόξαν αναπεύομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. O Lord, who blesses those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, and to our armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights, and to you we give glory, thanksgiving, and worship to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Christ our God, you are the one who is now and forever. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Blessed be the name of the Lord, from this time forth and to the ages. Το όνομα Κυρίου ει, ευλογημένο. Από του νυν και ως του αιώνος. Ναι.
Εμνηστευθύσα το λόγο Μαρίνα ενδόξε των επιγείων την σχέση πάσαν κατέλειπες και ενύφλησας λαμπρός ως καλή Πάρθενος των γαραώρα των εχθρών κατεπάτης αστερός οφθέντας η αθληφόρε και μην πηγάζεις το κόσμο των ιαμάτων τα χαρίσματα. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε τι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε. Again, we pray for mercy, life, peace, health, safekeeping, protection, pardon, and remission of the sins of the servants of God and all those who celebrate this holy festival. Jacobo, Constantinos, Kyriakos, Stavro, Marias, Adamandias, Paraskevis, Christou, Irinis, Technou, Kegonon, Kyriakis, Ekaterinis, Evcharis, Technou, Kegonou, Nikolaou, Irinis, Technou, Kegonon, Mikhail, Nikolaou, Angelikis, Σταματίου Καλλιόπη στέκνων και γονών Δημητρίου Μελπομένη στέκνων και γονών Σταύρου Ευαγγελία στέκνων και γονών Αναστασίου Φωτεινής Παναγιώτου Νικολάου Μαρία στέκνων και γονών Γεωργίου Παναγιώτου Μιχαήλ Ευαγγελία στέκνων και γονών Γεωργίου Βασιλικής στέκνων και γονών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ του διαφύλακτην την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη και κοινότητα τάχτην πάσαν πόλη και χώρα και απόλυμου νημού σεισμού κατοποτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλου εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ των ηλαίων ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάντων του Θεών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορκή νόσων την κατημών κοινωμένου και είσαστε ημάς εκείς επιχειμένης ημίν δικαίως αυτού απελείς και λέεισε ημάς. Κύριε ελέησον. Again we pray that the Lord God will hear the voice of the prayers of us sinners and will have mercy on us. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Give us, O God, our Redeemer, the hope of all the ends of the earth, O far away at the sea, and show mercy on us, show mercy, O Master, towards our sins, and have mercy on us for your good and merciful loving God. And to you we offer glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη, πάση, peace be with you all. Και το πνεύμα τη σου. Ασκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνουμε. Συ Κύριε. Most merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, through the intercession of our pure Lady, the Theodoxa, and ever-Virgin Mary, the power of the Precious Life, the Cross,
the protection of the unobligated spouse of him, the praise of the venerable glorious prophet and born forerunner John the Baptist, the holy ghost and praise of thee and paramount among the apostles Peter and Paul and of all the holy apostles, of our holy and God-bearing fathers, our father among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the great, Gregory the theologian, John Chrysostom, our father among the saints, Athanasius and Cyril, John the merciful, the patriarchs of Alexandria, Saint Nicholas, Bishop of Myra and Lycia, Saint Spiridon of Trimithus, Nectarius of Pandapoleos, the wonder workers of the holy glorious great martyrs, George the Victorious, Demetrius, the Mir of Lethis, Theodore the Theodon, Theodore the Satilatis, and Minas, the wonder worker of the holy priest martyrs, Charalambos and Eleftherios, of the holy glorious and great woman martyrs, Thecla, Varvarana, Cecile, Katerini, Kiriki, Fotini, Marina, Paraskevi, Irini, of Lydia, the new Russian martyr, of our venerable and godly ascetic fathers, of the holy righteous ancestors, of Lord Joachim Manana, and of Saint Marina, whose memory we celebrate today, and of all the saints. Ευ προσδεκτών πίσων την δέησιν ημών. Αμήν. Cover us under the shelter of your wings. Αμήν. Repel from us every hostile foe. Αμήν. Bring peace to our lives. Αμήν. Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν. Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Σωτηραίτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Lord Jesus Christ, our God, who blessed the five loaves in the wilderness and from them fed 5,000, will you likewise bless these loaves, the wheat, the wine, and the oil, and multiply them in this city and parish and in all your world. Bless your faithful servants who will partake of them. For you bless and sanctify all things, Christ our God, and to you we offer up glory. To the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Πλούσιε πτώχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. May the blessing of the Lord His mercy come upon you by His divine grace and love for mankind always, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μογιάς αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου των Κουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου δόξων, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννη, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν αγίης Παντρόσιμων Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης αυ Σαίντ Μαρίνα, whose memory we celebrate today and of all your saints, have mercy on us and save us, for he is good and loves humankind. Δια φων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. May the Holy Trinity guide and keep you all the days of your life. Αμήν. At this time, we will distribute Holy Communion, as we have been doing on Sundays.
I'm not sure if there's somebody here to guide us. I would assume we just have one. Lucy's here. She's waving her hand. Lucy's coming down, and she'll be able to guide us accordingly. So just wait patiently for Lucy as she comes down the stairs, and then she'll guide you as to how we would be doing the Holy Communion.